είναι ο χρόνος πάρα πολύ λίγος. Ποια είναι η ουσία τώρα αυτού του μνημονίου, για το οποίο οι υπόλοιποι πλην Νέας Δημοκρατίας στρίβουν δια του αραβόνους. Και θα το εξηγήσω. Η ουσία είναι ότι παραδίδεται στο ΝΑΤΟ ένα κρίσιμο δίκτυο ροής πληροφοριών και εντολών για την επιχειρησιακή λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό δεν είναι το κεντρικό ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι η ουσία. Στην πραγματικότητα δηλαδή το ΝΑΤΟ, όπως και τώρα, με βάση τα σχέδιά του, θα κάνει κουμάντο και στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Παντού. Τα εξήγησε ο κύριος Παπαναστάσης. Μην μας λέτε τέτοια. Γιατί το όσα μας λέτε, κυριολεκτικά, σας ξεφτιλίζει ο ίδιος ο Μπλίνκεν. Όταν λέγαμε εμείς ότι οι εξοπλισμοί, η αναβάθμιση των F-16 κλπ. Υπηρετούν κυρίως τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, μας λέγατε ότι έχετε άδικο. Έτσι δεν λέγατε? Όταν σας φέραμε το έγγραφο της εισήγησης του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κογκρέσο, που έλεγε ότι η αναβάθμιση των F-16, το γνήσιο το κείμενο, υπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και σταθεροποιεί την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τότε πάλι σφυρίζατε αδιάφορα. Τώρα που τα λέει και πιο χοντρά, και δεν ακούσαμε ένα σχόλιο, τι λέει? Δεν μπορούν οι χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσουν τους εξοπλισμούς που δίνουμε στις μεταξύ τους διαφορές. Ποιοι έχουν διαφορές? Εμείς δεν έχουμε, αλλά εδώ Ελλάδα-Τουρκία είναι. Αυτό το σχολιάζετε? Τι εννοείτε? Ότι όταν σας λέγαμε τι μπορεί να συμβεί με τη μονομερή εξάρτηση, μας είπατε για τη Γαλλία, σας είπε ο Παπαναστάσης, τι είπε η αρμόδια του ΝΑΤΟ. Επομένως, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, εμείς δεν το θεωρούμε απίθανο, το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται και για γενικότερη σύγκρουση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτά τα σχέδια είναι και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Και τι να μας πείτε, εδώ έχετε παραδώσει με την Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εδώ ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα σφυρίζει αδιάφορα και κάνει ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες. Λες και δεν ξέρει που οδηγεί αυτή η απόφαση. Λέω λοιπόν, Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία. Παραδώσατε όλες τις στρατιωτικές υποδομές και επί ΣΥΡΙΖΑ, και ήρθατε εσείς και παραδίνετε και τις πολιτικές υποδομές για χρήση των Αμερικάνων. Αυτή είναι η ουσία πλέον, και εδώ χρειάζονται καθαρές θέσεις. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Όποιος είναι, εμείς είμαστε κατά. Και κατά του ΝΑΤΟ, και επειδή έφυγε και ο Αντώνης από εδώ, από την ελληνική λύση, δεν υπάρχει. Ή είσαι ή δεν είσαι. Άμα είσαι, θα εφαρμόσεις αυτά που λέει το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί. Κάτι αστερίσκους έβαζε ο Παπανδρέου, που σιγά σιγά καταργήθηκαν. Είχαν μεν κάποια υποτιθέμενη πολιτική σημασία. ΝΑΤΟ, οπλισμένο χέρι του υπεραλισμού. Φωνιά της ανθρωπότητας. Εκατομμύρια. Ό,τι θέλετε έχει κάνει. Και μιλάει για διεθνή νομιμότητα. Και μας λέτε κι εσείς για νομιμότητα. Διαλύει τη Ιουγκοσλαβία. Μπαίνει στη Λιβύη. Χτυπάει τη Συρία. Μπαίνει στο Ιράκ. Και μετά λέει για διεθνή νομιμότητα και υπερασπίζεται στον πόλεμο που γίνεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία, στο έδαφος της Ουκρανίας. Και να μην φάω πολύ χρόνο, γιατί θα μπορώ να μιλάω ώρες. Ξέρετε, κύριε Δρίτσα, ζούμε εδώ όλοι. Μην μας λέτε ότι η πολιτική σας είναι ουδετερότητα της Ελλάδας στον πόλεμο Ρωσίας, ΝΑΤΟ, στο έδαφος της Ουκρανίας. Μας δουλεύετε. Στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσατε και με τα δύο χέρια να στείλουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπλισμό και να στηρίξουν την Ουκρανία. Έχετε πάρει θέση. Εδώ καθίσατε και ακούγατε τους φασίστες με το Ζελένσκι μέσα στη. Παντού δεν έχετε πάρει θέση σε όλα τα διεθνή και έρχεται εδώ και μας λέτε για ουδετερότητα? Έλεος, ρε, πέστε την αλήθεια τουλάχιστον. Θέλετε απάντηση? Μπορείτε να απαντήσετε. Θα μου απαντήσετε εάν ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Παφίλη, τώρα μην κάνετε διάλογο με το. Κάντε την τοποθέτησή σας, μην ρωτάτε το κύριο Δρίτσα. Γνωρίζουν οι πάντες και αυτή η υποκρισία να σταματήσει.
Και είπατε ότι δεν ψηφίζετε την Αμερικάνικη Συμφωνία. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, θα τα ακούσετε. Γιατί δεν έδωσε και βάση στη Σκύρο. Έλεος δηλαδή. Από τα δεξιά βγήκατε. Γιατί δεν πήραμε κι άλλο. Ωραία. Εμείς λοιπόν ήμασταν σταθεροί, ήμασταν αντίθετοι. Είναι επικίνδυνη κατάσταση. Η χώρα εμπλέκεται ακόμα περισσότερο και με αυτό το μνημόνιο. Εμπλέκεται σε όλα τα σχέδια που υπάρχουν και σε προετοιμασία πολέμου μεγαλύτερης κλίμακας που παίρνει μέρος. Λάτε, το ελληνικό λαός δεν θα πληρώσει με το αίμα του. Ούτε θα χύσει το αίμα του για τα συμφέροντα της Αμερικής, όπως είπε κάποιος υπουργός.